Ακολουθείτε το δελτίο στη νοηματική γλώσσα. Ξεκινάμε με μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Φορτηγό αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος ανθρώπων σε δρόμο κεντρικό της Στοκχόλμης. Την είδηση γράφει στον ιστότοπό της η εφημερίδα Aftonbladet, η οποία γράφει πως σύμφωνα με την αστυνομία υπάρχουν τραυματίες. Προς το παρόν, βέβαια, δεν διευκρινίζεται αν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια ή για τροχαίο συμβάν. Θα συνδεθούμε με την αίθουσα ειδήσεων και τον συνάδελφο Γιώργο Φελίδη. Γιώργο, καλώς απόγευμα, για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό απόγευμα, Βίκη. Η ενέργεια αυτή, το φορτηγό, έχει οδηγηθεί εναντίον του πλήθους σε πεζόδρομο στο κέντρο της Σουηδικής Πρωτεύουσας. Τα πρώτα στοιχεία μιλάνε για πολλούς τραυματίες. Υπάρχουν και σουηδικά μέσα που μιλάνε για τουλάχιστον τρεις νεκρούς. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό εάν ο οδηγός του φορτηγού έχει συλληφθεί ή αν έχει διαφύγει. Και βέβαια η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή. Σε βίντεο αεραστεχνικά που ήδη κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φαίνεται πλήθος περαστικών να τρέχει για να ξεφύγει από το σημείο αυτό της ενέργειας αυτής της επίθεσης. Πάντως τα σουηδικά μέσα τίνουν το δάχτυλο προφανώς σε τρομοκρατική ενέργεια. Μάλιστα, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ, τουλάχιστον προς το παρόν. Αν χρειαστεί, θα συνδεθούμε και στη συνέχεια μαζί σου. Τώρα, κυρίες και κύριοι, την επιστροφή των τεχνικών κλιμακίων των θεσμών στην Αθήνα, το ταχύτερο δυνατό για την κατάρτιση της τεχνικής συμφωνίας, χωρίς να προσδιορίσει αν αυτό θα γίνει άμεσα ή μετά το Πάσχα, ανακοίνωσε ο Γερούν Ντάισελμπλουμ μετά το σημερινό Eurogroup στη Μάλτα. Ο πρόεδρος του Eurogroup αλλά και ο υπουργός οικονομικών, Ευκλήβης Τσακαλώτος, ανακοίνωσαν ότι υπάρχει καταρχήν συμφωνία σε όλους τους βασικούς πυλώνες, η οποία προβλέπει περικοπή 1% του ΑΕΠ στις συντάξεις το 2019 και 1% περικοπές στο αφορολόγητο το 2020. Ο κύριος Τσακαλώτος διευκρίνησε ότι τα φορολογικά αντίμετρα, όπως οι μειώσεις των ένφια και των φορολογικών συντελεστών, θα ληφθούν το 2020, ενώ τα αντίμετρα που θα ληφθούν το 2019 θα είναι κοινωνικού και προνοιακού χαρακτήρα, όπως επιδόματα ενοικίου, σχολικά γεύματα και άλλα παρεμφερή. Το πράσινο φως για τα αντίμετρα αποφασίστηκε να δοθεί από την τελική αξιολόγηση του προγράμματος στα τέλη του 2018 και εφόσον έχει επιτευχθεί ο στόχος πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ. Ο κύριος Ντάισελμπλουμ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο κάποια από τα μέτρα του 2020 να εφαρμοστούν ένα χρόνο νωρίτερα, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο από τις αξιολογήσεις. Είπε επίσης ότι το ύψος των δημοσιονομικών πλεονασμάτων μετά το 2018 είναι απόφαση πολιτική που θα ληφθεί μαζί με τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος και αφού θα υπογραφεί η τεχνική συμφωνία και αφού προνομοθετηθούν τα μέτρα. Ο επικεφαλής του Eurogroup έκανε γνωστό πως σε όλα αυτά υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Σε ό,τι αφορά στα εργασιακά, ο κύριος Τσακαλώτος τόνισε πως υπήρξε συμφωνία για επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων το φθινόπωρο του 2018, να μην αυξηθούν οι ομαδικές απολύσεις και να μην επανέλθει το lock-out.